εγώ από την πλευρά μου σήμερα ήθελα να μιλήσω με δύο ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα είναι η ιδιότητα του πατρινού. Θυμάμαι τον Πλάτωνα να λέει εδώ και χρόνια για το πικ, για το καρτ, για το ξένα για μένα, όπως είπα πριν από μερικές μέρες και στον κύριο Φουρναράκη και στον κύριο Μελαφέκα, η σχέση που έχω με το αυτοκίνητο είναι μια σχέση μεταφοράς. Άρα δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά έβλεπα τον Πλάτωνα να είναι ενθουσιασμένος εδώ και χρόνια. Πικ, πάτρα, τι σημαίνει? Χρειάζεται όραμα, άνθρωπος που να ρίξει το σπόρο και να βρει συνεργάτες, μεθοδικότητα, την έχει ο Πλάτωνας, το έχει αποδείξει επαγγελματικά, και προϊόν, βοήθηση Νόβα. Πια, το πικ στην Πάτρα είναι ένα προϊόν. Και επίσης, είναι ένα προϊόν εξωστρεφές. Είναι ένα προϊόν που καλεί κόσμο στην πόλη. Που καλεί κόσμο μέχρι τώρα από όλη την Ελλάδα. Στόχος, να γίνει γνωστό διεθνώς. Και τώρα μιλάω με την δεύτερη ιδιότητα. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης έχει 45 γραφεία τύπου αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Σύμβουλοι επικοινωνίας υπάρχουν παντού. Άρα σε αυτή τη φάση εμείς αυτό που θα κάνουμε θα είναι στις χώρες στόχους που θα επιλέξουμε μαζί με τους διοργανωτές του ΠΙΚ να βρούμε ποια είναι τα έντυπα, τα ειδικά έντυπα και τα ειδικά μέσα που αφορούν αυτό το κοινό και μέσα εκεί να δώσουμε μια δημοσιότητα ότι υπάρχει αυτό, γίνεται εκεί, είναι στο καλεντάρι και με στόχο είτε να φέρουμε οδηγούς με μια στοχευμένη επικοινωνία ή ομάδες, είτε να φέρουμε κοινό ως επισκέπτες. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να δούμε με ποια διαδικασία θα γίνει αυτή η επικοινωνία, να τη συμφωνήσουμε με τους διοργανωτές και να προχωρήσουμε άμεσα. Απλά νιώθω ότι αυτή η πόλη, αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι, και κυρίως οι φορείς αυτοδιοίκησης και πολιτικής της περιοχής, να αφήσουμε τους επιχειρηματίες να έχουν ιδέες, να κάνουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλά. Οι περισσότεροι έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να πετύχουν μόνοι τους. Αυτό που χρειάζεται την πολιτεία είναι να μην τους δημιουργούμε προβλήματα. Αυτοκινητοδρόμιο. Μια όρημη επένδυση που για πάρα πολύ καιρό ήταν σε κάποια σιρτάρια, ξεχασμένη. Ευτυχώς προχώρησε. Υπογράφηκε. Από τη στιγμή που υπογράφηκε, κάποια άλλα συμφέροντα άρχισαν να εμφανίζουν ότι είναι μια πολύ ακριβή επένδυση σε περίοδο κρίσης, γιατί να πηγαίνουμε να φτιάχνουμε αυτοκινητοδρόμια. Λες και σε περίοδο κρίσης δεν φτιάχνουμε πεντάστερα ξενοδοχεία. Πάλι με συνέπεια οι άνθρωποι της πόλης και πάλι ο Πλάτωνας είναι ένας από αυτούς, βοήθησαν, ξεκόλλησε. Είμαστε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι η περιοχή μπορεί να γίνει το κέντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Νομίζω και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι και το αυτοκινητοδρόμιο θα είναι ένα σπουδαίο έργο, όχι μόνο για την Πάτρα, για την Ελλάδα. Ό,τι βοήθεια μπορούμε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και νομίζω ότι η πόλη οφείλει να στηρίξει αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ.